Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγο στο Χαμόγελο του Παιδιού. Τα έχουμε ξαναπεί, μας έχει βοηθήσει, έχει τοποθετηθεί πολλές φορές. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αναφερόμαστε σε περιστατικά κακοποίησης γυναικών. Ένα φαινόμενο που δεν θα μας εγκαταλείψει πολύ εύκολα. Παρά την δημοσιοποίηση των θεμάτων και των περιστατικών τον τελευταίο χρόνο, παρά το γεγονός ότι ανοίγουν στόματα, παρά το γεγονός ότι ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά σε μακροχρόνιο, σε μακροχρόνιες περιόδους και αυτή η γυναίκα, η μαρτυρία της είναι ότι για χρόνια ζούσε σε αυτή την κατάσταση, οπότε κάποια περιστατικά που μάλλον φτάνουν πλέον και ξεπερνούν τις αντοχές και τα όρια των ανθρώπων, φτάνουν και στο φως της δημοσιότητας. Γνωρίζουμε και από την προσωπική εμπειρία και από τη δική μου προσωπική εμπειρία, αλλά και την καθημερινή επαφή που έχουμε με τις οικογένειες, ειδικά εδώ στην Κρήτη, τα περιστατικά είναι πολλά. Μένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Κάνουμε καθημερινά αγώνα, τουλάχιστον για την ενημέρωση των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, για να μπορούν να βρουν το θάρρος και τη δύναμη, γιατί πραγματικά χρειάζεται θάρρος και δύναμη να μπορέσει ένας πιο αδύναμος άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί να αποκαλύψει αυτό που βιώνει, και χρειάζονται και φυσικά να είναι και όλες οι υπηρεσίες δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αποκαλύπτουν και να μιλούν για αυτές τις εμπειρίες, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε ένα πρώιμο επίπεδο, προτού φτάσουμε να μιλάμε για δολοφονίες, για τραυματισμούς κτλ. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν η επέμβαση υπηρεσιών του Χαμόγελου του Παιδιού, των αρμόδιων αρχών. Πισωγυρίσματα έχουμε? Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για μια μαμά που συνήθως βρίσκεται σε αυτή τη θέση να καταφέρει να βρει το θάρρος και πολλές φορές και τη συναισθηματική και την οικονομική και την κοινωνική δύναμη για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο βίας. Είναι φυσικό, αντιμετωπίζοντας πολλά εμπόδια που πολλές φορές έρχονται και δικαστικώς, γιατί την χάνει να γνωρίζω από πολλές υποθέσεις ότι οι δράστες συνήθως ενδοοικογενειακής βίας απειλούν με μηνύσεις, εμπλέκουν σε ένα κικαιώνα δικαστικών υποθέσεων. Οπότε είναι λογικό και εκεί να κάμφτεται, η οποιαδήποτε δύναμη έχει καταφέρει να βρει μια γυναίκα μαζί με τα παιδιά της, και φανταστείτε και όλες τις αντιξότητες που μπορεί να αντιμετωπίζει και εργασιακές. Οπότε είναι λογικό. Είναι λογικό να υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Η απάντηση η δική σας, αν οδηγεί κάπου, το θάρρος που αποκτά μια γυναίκα στο πέρασμα των χρόνων, βγαίνει μπροστά, πηγαίνει στις αρχές, έρχεται σε εσάς. Θέλω να ξεφύγω από αυτή την τραγωδία που βιώνω καθημερινά, από αυτό τη δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει επόμενη μέρα? Φυσικά και υπάρχει επόμενη μέρα, δεν το συζητώ, και για μένα στη σκέψη μου είναι μονόδρομος, γιατί όσο περισσότερο εγκαθιδρύεται αυτή η συμπεριφορά βίας, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Οπότε υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν οργανισμοί. Το Χαμόγελο του Παιδιού βρίσκεται σε συνεργασία, έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας. Οπότε είμαστε σε συνεργασία με δύο πολύ σημαντικούς πυλώνες που διαχειρίζονται τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών, και όλοι μαζί πραγματικά μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε μορφή προστασίας, οποιαδήποτε κάλυψη αναγκών, για να μπορέσει μια γυναίκα μαζί με τα παιδιά της να καταφέρει να κάνει τα επόμενα βήματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κενά, σίγουρα υπάρχουν πολλές ελλείψεις, αλλά νομίζω ότι αν ευαισθητοποιηθούμε και όλοι και όλες σε μια μικρή κοινότητα, σε μια τοπική κοινωνία, να ενθαρρύνουμε με τον τρόπο μας, με τη στάση μας, με τα λόγια μας αυτές τις οικογένειες, θα γίνουμε όλοι συμμέτοχοι σε μια λύση. Μάλιστα, σε εβδομαδιαία βάση καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε επίπεδο Κρήτης ή και σε καθημερινή? Για πείτε μας λίγο τη συχνότητα των καταγγελιών. Οι καταγγελίες είναι αρκετά συχνές, ίσως όχι καθημερινές, αλλά αρκετά συχνές, ωστόσο οι καταγγελίες δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα του προβλήματος. Μπορεί να έχουμε 5 καταγγελίες για παράδειγμα την εβδομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ξέρουμε από διεθνή δεδομένα ότι τα περιστατικά είναι πολύ παραπάνω. Οπότε οι καταγγελίες μπορεί να είναι σε περιστατικά που είναι πολύ μεγάλης έντασης πια ή πολύ επικίνδυνα. Ναι. Και να μην καταγγέλλονται, ας πούμε, άλλα περιστατικά που αφορούν απειλές, εκβιασμούς και δεν έχουν την επικινδυνότητα τη σωματική, για παράδειγμα. Αλλά τα παιδιά και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις καταστάσεις φυσικά γίνονται αποδέκτες και θυματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σίγουρα πάντως διαχειριζόμαστε πολλά περιστατικά ναι. Οικογενειών που έχουν επιβιώσει αυτών των καταστάσεων και προσπαθούν πλέον να βρουν Μάλιστα. καινούργιες ισορροπίες και να χτίσουν μια καινούργια ζωή. Στο πρακτικό κομμάτι δέχεστε ένα τηλέφωνο στα επόμενα λεπτά μετά την εκπομπή. Τι πράτετε? Διερευνούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ναι. Αν υπάρχει κάτι επίγον στη φύση αυτής της κλίσης, αν βρίσκεται το άτομο που καλείται είναι γυναίκα είτε είναι παιδί, αν βρίσκεται σε κίνδυνο, οπότε θα ενημερώσουμε τις αρχές. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει άμεση επικινδυνότητα για την ασφάλεια, θα κατευθύνουμε ανάλογα ή θα διασυνδέσουμε με άλλους φορείς για να μπορέσει να βρει την ασφάλεια, την προστασία που χρειάζεται. Υπάρχουν τηλεφωνικοί αριθμοί για νομική συμβουλευτική. Αναλόγως δηλαδή με το ποιο είναι το περιστατικό. Φυσικά αν είναι ανήλικο παιδί θα δράσουμε με πολύ μεγάλη αμεσότητα, πάντα σε συνεργασία με τις αρχές, για να μπορέσουμε, ουσιαστικά ο στόχος είναι να δούμε τι χρειάζεται να γίνει. Οπότε θα γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινάμε σιγά σιγά τα βήματα για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Μάλιστα, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας? Υπάρχουν τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, οι οποίοι μπορούν να υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίζουν και να βιώνουν έναν εφιάλτη καθημερινά. Πού μπορούν να απευθυνθούν, σε ποια τηλέφωνα, πώς, πότε, ποιες ώρες? Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά, ΣΟΣ 1056, ναι. βρίσκεται εκεί για να μπορέσει κάθε παιδί που βιώνει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσει με ανθρώπους του χαμόγελου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να κατευθύνουμε και να προστατέψουμε αυτό το παιδί. Ναι. Αλλά έχουμε δεχτεί και πολλές κλήσεις από γυναίκες που είναι μαζί με τα παιδιά τους και αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Οπότε θα φροντίσουμε να διασυνδέσουμε και να διασφαλίσουμε αυτόν τον τρόπο. Οπότε στο 1056 ξέρετε σίγουρα ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα απαντήσει στην κλήση οποιαδήποτε στιγμή, μέσα στη μέρα ή μέσα στη νύχτα, δωρεάν, και από εκεί και πέρα πραγματικά θα γίνουν όλα τα απαραίτητα για να μπορέσει να μπει σε μια καινούρια αρχή. Μάλιστα, κυρία Παπαδάτου, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.